Σήμερα ο Κύριος ανέβηκε στο όλο σταυρό μαζί με τους Αγίους Αποστόλους Πέτρων, Ιάκωβων και Ιωάννη και εκεί μετεμορφώθηκε έμπροσθεν αυτόν. Μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Στο πρόσωπό του έγινε να μπρόσθετο ήλιο και τα ενδύματά του λεφτά σαν το φως. Τι σημαίνει όμως αυτό το γεγονός, γιατί το γιορτάζουμε? Μεταμορφώνουμε σημαίνει αλλάζω μορφή. Γίνομαι κάτι που δεν ήμουν προηγουμένως. Στις μυθολογίες των αρχαίων λαών περιλαμβάνονται διάφορες μεταμορφώσεις θεών και ανθρώπων. Η μεταμόρφωση όμως του σωτήρως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν είναι μύθος αλλά ιστορικό γεγονός για το οποίο έδωσαν τη μαρτυρία τους όσοι το έζησαν. Γεγονός ιερό, υπερφυσικό και πολύ τιμητικό για τον άνθρωπο. Ο Κύριος κατά την μεταμόρφωσή του δεν έγινε κάτι που δεν ήταν προηγουμένος, αλλά φανέρωσε ποιος ήταν προαιωνίος. Δηλαδή δεν έγινε τότε λαμπρός, ήταν πάντοτε λαμπρός, πως εκφωτός όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Είναι φως που προήλθε, γεννήθηκε προπάντων των αιώνων, εκφωτός από το φως των Πατέρα. Ο Κύριος όμως, κατά την ανθρώπισή του, εκένωσε αυτόν, άδειασε τον εαυτό του. Δεν έχασε τότε τη θεϊκή του δόξα, αλλά την έκρυψε κάτω από την ποινή ανθρώπινη μορφή προσέλαβε. Και τώρα, κατά τη μεταμόρφωσή του, άφησε να φανεί μια κτίνα από την θεότητά του. Φανέρωσε στους πιο εφευγούς μαθητές του κάτι ελάχιστο από το υπερβάλλον μεγαλείο της θεϊκής του δόξας. Η μεταμόρφωση του Κυρίου σημαίνει ότι ο Κύριος δεν ήταν μόνο άνθρωπος, ήταν και Θεός. Ήταν ο ενθοποίησας Υιός του Θεού. Η μεταμόρφωση του Κυρίου ήταν θεοφάνεια, ένδοξη φανέρωση του Θεού. Όχι όμως σαν τη θεοφανία στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Των τελείων μοναδικών με τη μεταμόρφωση ήταν ότι το φως της Θεότητος έλαμψε μέσα στο ανθρώπινο σώμα του Κυρίου. Η μεταμόρφωση του Κυρίου ήταν ένα μεγάλο στήριγμα για τους μαθητές εν όψη του πάθους του και επιβεβαιώσει τη σημαντικότερη αλήθεια του κηρύγματος που επρόκειτο να κηρύξουν ότι ο Κύριος είναι άνθρωπος. Αυτό διδασκόμαστε από τον τάκιο της εορτής. Επί του όλους μετεμορφώθης είναι όταν σε είδος εισταυλούμενος τον με πάθος νοήσους η εγκούσιο, το δε κόσμο κηρύξωση, ότι σύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός του απάγγελμα. Πέρα από αυτό, οι πιστοί όλων των αιώνων γιορτάζοντας τη μεταμόρφωση ομολογούμε ότι ο αρχηγός της πίστεως μας δεν είναι κοινός άνθρωπος, αλλά θεάνθρωπος. Ο Υιός του Θεού, τέλειος Θεός, ο οποίος έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία μας και ότι η πιστή μας δεν είναι απλή θρησκεία, ανθρώπινο κατασκεύασμα, αλλά αποκάλυψη του μόνου αληθινού Θεού. Επίσης, η μεταμόρφωση του Κυρίου δηλώνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να ενωθεί με τον Θεό χωρίς να καταστραφεί. Η ανθρώπινη φύση του και χωρίς να διαλυθεί η προσωπικότητά του. Μα πώς μπορεί ο χωματένιος άνθρωπος να ενωθεί με το άπειρο Θεό, με το πίστη Θεότητος και να παραμείνει αυλαβή? Το δεξασμένο σώμα του Κυρίου στο όρος σταυρό αποτελεί τη διαβεβαίωση ότι εν Χριστώ Ιησού μπορούμε πλέον
να ενωθούμε οι άνθρωποι με το Θεό, ως μέλη του σώματός του της Εκκλησίας του, δια των ιερών μυστηρίων και της ασκήσεως των ετών, μπορούμε να γίνουμε κατοικητήρια της Αγίας Τριάδος. Η μεταμόρφωση του Κυρίου είναι φανέρωση της δόξας του Θεού, η οποία γίνεται και δόξα του ανθρώπου. Η μεταμόρφωση του Κυρίου μαζί με τον οποίον εμφανίστηκαν εν δόξη οι δίκαιοι Μωυσής και Ηλίας, δίνει και μια εικόνα της μελούσης μακαριότητος. Γράφει σχετικά ο Θεόπτης Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην πρώτη καθολική του επιστολή. Αγαπητοί, από τώρα είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά δεν μας έχει φανερωθεί ακόμα τι θα γίνουμε. Γνωρίζουμε όμως ότι όταν ο Χριστός φανερωθεί κατά τη Δευτέρα του παρουσία, όμοι αυτόν εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί, θα γίνουμε όμοι με αυτόν στη δόξα, διότι θα το δούμε όπως είναι στην κατάσταση της Θείας του δόξας, η οποία καθρεπτίζει και θα λάμψει σε εμάς. Και καθένας που κρατά στέρεη αυτή την ελπίδα στον Χριστό, καθορίζει τον εαυτό του από κάθε αμαρτία, όπως και εκείνος είναι καθαρός και άγιος, διότι μόνο οι αγνοί και καθαροί θα αξιωθούν να δουν τον καθαρόν και άγιον Θεόν. Μεγάλη γιορτή γιορτάζομαι σήμερα, αδελφοί, που διακηρύττει το απρόστο μεγαλείο της θεότητάς μας και τη θαυμαστή αγάπη Του, διακηρύττει και το μεγαλείο του θεωμένου ανθρώπου στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Λοιπόν, ας μην ξεχνιόμαστε στη γη, ας μην μας κερδίζουν τα εφήμερα και ασήμαντα, με τα μάτια στραμμένα στο όρο θα πω να καθαριζόμαστε από την αμαρτία και να πέφτουμε θερμή προσευχή. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το ίδιο, πρεσβείες Θεοτόκου, οτοδότα δόξα. Εν το φωτί της δόξης του προσώπου σου, Κύριε,